Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκλεκτές κυρίες, εκλεκτοί κύριοι, καλεσμένοι μας του ακροατηρίου. Στις 22 Οκτωβρίου του 1943 προσέκρουσε σε Νάρκη το αντιτορπιλικό Αδρίας έξω από την Κάλυμνο με κυβερνήτη τον αείμνηστο αντιπλοίαρχο πολεμικού ναυτικού Ιωάννη Τούμπα. Το γεγονός βεβαίως αυτό καθ' αυτό δεν αποτελεί κατόρθωμα. Ήταν όμως το έναυσμα, ήταν η αρχή ηρωικών κατορθωμάτων που αποδίδονται όλες τόσο στον εξαίρετο κυβερνήτη του που γεννήθηκε ηγέτης, από ό,τι φαίνεται, δεν έγινε, γεννήθηκε ηγέτης, όσο και στο εξαιρετικό πλήρωμα το οποίο κατόρθωσε αυτό το μισό πλοίο, στην κυριολεξία μισό πλοίο, το πλοίο που αρνήθηκε να πεθάνει, να το συμμαζέψουν και να το οδηγήσουν στην Αλεξάνδρεια με πολύ κόπο, με πολλά έτσι στην πορεία του απρόοπτα γεγονότα και να δώσουν τόσο στο εξόριστο πολεμικό μας ναυτικό που βρισκόταν ελιμενισμένο εκεί, όσο και στο συμμαχικό στόλο, στο βρετανικό και στο στόλο των συμμάχων, να δώσουν έναν άλλο αέρα ανόρθωσης, δύναμης και πνοής, έτσι, μιας γενναίας πνοής. Όμως, για να μην μακρηγορούμε, αυτά θα σας τα αναλύσουν οι ομιλητές μας, οι εκλεκτοί ομιλητές μας σήμερα. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τον κύριο Θέμη Κοντογούρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Γενικέ. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση που είναι συνδιοργάνωση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και του Ναυτικού Μουσείου της Κρήτης. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 76 χρόνων, στην επέτειο της συμπλήρωσης 76 χρόνων από την πρόσκρουση σε Νάρκη και την αποκοπή της πλώρης του αντιτορπιλικού Αδρίας. Του αντιτορπιλικού που δεν παραδόθηκε στη μοίρα του, αλλά κατέπλευσε βαριά τραυματισμένο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, όπου έγινε δεκτό με τιμές από τον τότε συμμαχικό στόλο. Μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας, του πολεμικού μας ναυτικού, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα τιμούμε τους ήρωες και πρωταγωνιστές του σημαντικού αυτού ιστορικού γεγονότος, εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου της Παλαιάς Βουλής, που είναι η οριστική και μόνιμη στέγη του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ήδη από το 1961. Στην αίθουσα αυτή που ανέπτυξαν την πολιτική τους δράση προσωπικότητες όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αίθουσα αυτή που ελήφθησαν καθοριστικές αποφάσεις για την ιστορία του τόπου μας. Το ιστορικό αυτό γεγονός του κατάπλου του αντιτορπιλικού Αδρίας στην Αλεξάνδρεια αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για μας τους νεότερους, άξιο κάθε σεβασμού και τιμής. Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Παιδείας, κύριο Βασίλη Διγαλάκη. Τον παρακαλούμε να χαιρετήσει την σημερινή μας εκδήλωση. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, 76 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το αλυσμόνητο ανδραγάθημα του αντιτορπιλικού Αδρίας. Μετά την πρόσκρουσή του σε εχθρική Νάρκη, χωρίς πλώρη, χωρίς χάρτες, χωρίς ραντάρ, ξεκίνησε το παράδοξο ταξίδι του για ασφαλή προορισμό. Κατευθύνθηκε πρώτα προς τις ακτές της Τουρκίας, όπου μετά από πρόχειρες επισκευές
συνέχισε το ταξίδι του προς τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενσωματωθεί με το συμμαχικό στόλο. Στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας έτυχε μια σάνευ προηγουμένου θριαμβευτικής υποδοχής από τους συμμάχους, ως σύμβολο νίκης και θάρρους. Είναι μια θρυλική ιστορία ανδρείας, ναυτοσύνης, ψυχραιμίας και αγωνιστικότητας, που παρέμεινε μοναδική και αποτελεί σημείο αναφοράς στα ναυτικά, τα παγκόσμια ναυτικά χρονικά. Ας αναλογιστούμε τις συνθήκες. Η χώρα μας βρισκόταν σε κατάσταση χάους, σε μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας της, κάτω από μια τυραννική και καταστροφική κατοχή. Όμως, το πολεμικό ναυτικό δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του αγώνα. Παρέμεινε οργανωμένο, στοιχήθηκε με τις συμμαχικές δυνάμεις, συμμετείχε σε όλες τις αποστολές της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής, κερδίζοντας το θαυμασμό. Αυτή είναι η ιστορική παρακαταθήκη του κυβερνήτη Ιωάννη Τούμπα και του πληρώματός του. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα, ακόμα και στις δυσμενέστερες συνθήκες, και εργαζόμαστε συλλογικά, συντονισμένα, με υψηλό φρόνημα, κόντρα στις δυσίωνες προβλέψεις, μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας, το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, καθώς και το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, για την οργάνωση και επιμέλεια αυτής της εκδήλωσης. Όλοι εσείς, με το έργο σας, συντηρείτε και εμπλουτίζετε με στοιχεία την ιστορική μας γνώση και αποδεικνύετε τους λόγους που επιτρέπουν να είμαστε υπερήφανοι με συνείδηση του ιστορικού μας βάθους και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Ευχαριστώ. Καλούμε τώρα στο βήμα τον αγαπητό αρχηγό του πολεμικού μας ναυτικού, αντινάβαρχο κύριο Νικόλαο Τσούνη. Η εκδήλωση γίνεται, πρέπει να σημειώσουμε, υπό την αιγίδα του πολεμικού μας ναυτικού. Κύριε Αρχηγέ. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα προσωπικά και το πολεμικό ναυτικό, η σημερινή εκδήλωση στην οποία τιμάται η δράση του αντιτορπιλικού Ανδρείας στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη μακραίωνη ιστορία του ναυτικού μας, κάθε καράβι έχει μια ιστορία. Ένα πεπρωμένο που πολλές φορές έχει σημαντική αξία για τους λίγους που έζησαν τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν και καράβια που η ιστορία τους είναι η ιστορία του ναυτικού της πατρίδας, του ελληνισμού. Ήταν η Αθηναϊκή Τριήρης, οι δρόμονες του Βυζαντίου, τα πυρπολικά του αγώνα της Παλιγενεσίας, το θωρυκτό Αβέροφ, το τορπιλοβόλο 11 του Βότσι, το αντιτορπιλικό Ανδρείας του Τούμπα και τόσα άλλα. Μια ατελείωτη σειρά πλοίων που με την ασήμαντη ή σημαντική δράση κάθε ενός δημιουργήθηκε και συνεχίζεται η μεγάλη μακραίων ιστορία του ναυτικού μας. Η θεμελιώδης διαφορά ενός πλοίου, ιδιαίτερα ενός πολεμικού πλοίου, από άλλες συλλογικές οντότητες, είναι η κοινή μοίρα του πληρώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από το σκαρί βρισκόνται άνθρωποι, αφανείς αλλά και επιφανείς. Όλοι, από τον κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη, θα μοιραστούν τον ίδιο κίνδυνο, θα επιβιώσουν ή θα χαθούν, ανεξάρτητα βαθμού και εμπειρίας. Αυτή η κοινή μοίρα είναι που τα δένει, ή αυτή η κοινή μοίρα είναι που δένει τα πληρώματα με το πλοίο τους. Το πλοίο τους, όπως το αναφέρουν στις μεταξύ τους κουβέντες, και αυτή η κοινή μοίρα διαμορφώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού, αναγνώρισης, συνειδητής πειθαρχίας, αφοσίωσης, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός πλοίου. Αυτές οι σχέσεις, αυτές οι αξίες, είχαν αναπτυχθεί και στο αντιτορπιλικό Ανδρείας, ένα από τα πλοία σύμβολα του ναυτικού μας αγώνα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι επιτυχίες όμως, οποιοδήποτε μεγέθους, δεν είναι ποτέ τυχαίες. Απαιτείται προσπάθεια, επαγγελματισμός, αυταπάρνηση και προσφορά. Και απαιτείται όλοι, σε όποιο επίπεδο και αν εργάζονται, να λειτουργήσουν άψογα και συντονισμένα. Αυτό είναι το μήνυμα που μας διδάσκει το ένδοξο παρελθόν μας και αυτό είναι που μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρετε, η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση τελεσμένων γεγονότων, αλλά παράλληλα πηγή γνώσης και παρακίνησης. Εμείς στο πολεμικό ναυτικό οφείλουμε με ειλικρίνεια να προβάλλουμε την ιστορία μας, ώστε να αναδείξουμε
από το πόσο μακριά ερχόμαστε και αφετέρου, μαθαίνοντας από τα λάθη μας, να εμπνευστούμε από τα επιτεύγματα των προκατόχων μας. Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση και συνεισφέρουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των ναυτικών αγώνων του έθνους, αλλά και την ανάδειξη της ναυτικής κληρονομιάς μας. Αξίζουν λοιπόν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος για την όλη δράση του που στοχεύει στην ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας του έθνους, αλλά και για τη σημερινή εκδήλωση μνήμης και τιμής της δράσης του αντιτορπιλικού Αδρίας, του κυβερνήτη του Ναυάρχου Τούμπα, αλλά και του πληρώματός του. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των μουσείων και δι' των ναυτικών και της αλληλεπίδρασης τους με τις τοπικές κοινωνίες, ένα από τα λαμπρότερα παραδείγματα θεωρώ ότι είναι το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Αυτό φαίνεται με τις πολυπληθείς του εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, με τις δράσεις του και γενικά με την προθυμία και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό. Καλούμε τώρα τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, τον αρχιπλίαρχο κύριο Εμμανουήλ Πετράκη, να παρουσιάσει την εκδήλωση και να κάνει μια αναφορά στην εκδήλωση και να μας παρουσιάσει αυτό το υπέροχο μοντέλο που έχει κατασκευαστεί από τον αντιπλίαρχο κύριο Στυλιανό Φαλιέρο και την ομάδα του. Εξαιρετικοί μοντελίστες όλοι, δουλεύουν με μεράκι, με κόπο, χωρίς να φίδονται χρόνου. Και έχουμε αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα, τον Αδρία ολοζώντανο μπροστά μας. Κύριε Πετράκη. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες φίλες, αξιότιμοι φίλοι. Με ιδιαίτερη τιμή, χαρά και συγκίνηση, σας υποδεχόμαστε σήμερα στον εξαιρετικό ιστορικό αυτό χώρο, στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής. Τα τελευταία χρόνια στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όλοι εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης του τόπου μας. Στο πλαίσιο της προβολής αυτής, ήρθαμε σήμερα από τα Χανιά της Κρήτης να τιμήσουμε μια ιστορική ημέρα και να φέρουμε στη μνήμη μας στιγμές ανεπανάληπτης δόξας, 22 Οκτωβρίου 1943, ημέρα πρόσκρουσης, ενάρκη και αποκοπής της πλώρης του αντιτορπιλικού Αδρίας. Στο χώρο μας, τα τελευταία χρόνια, με αρχιμάστορα τον αντιπλίαρχο Φαλιέρο και την ομάδα του, που σήμερα είναι κοντά μας, εθελοντικά κατασκευάζονται μοντέλα ιστορικών πλοίων κατά βάση σε μεγάλη κλίμακα. Εδώ θα δείτε τον πολύ αγαπημένο μας Πατριάρχη σε μια επίσκεψη στο μουσείο και η προηγούμενη ήταν με εσάς, κύριε Πρόεδρε. Κατασκευάζονται λοιπόν μοντέλα ιστορικών πλοίων κατά βάση σε μεγάλη κλίμακα, με πρωτογενή υλικά και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα το μοντέλο του ιστολικού αντιτορπιλικού Αδρίας. Για την κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου απαιτείται χρόνος περίπου 2 ετών. Έχουμε δε την πληροφόρηση ότι είμαστε από τα μοναδικά ναυτικά μουσεία στον κόσμο που οθελοντές κατασκευάζουν τα μοντέλα του, τα οποία και αποτελούν μοναδικά κειμήλια ναυτικής ιστορίας. Υπάρχουν ορισμένες τυχαίες στιγμές. Εδώ θα δείτε στην ολοκλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος μια στορπιλακά του και μια σπυραυλακά του. Υπάρχουν ορισμένες τυχαίες στιγμές μέσα από τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ανέλπιστα εξαιρετικές και σημαντικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή σχετικά με την ιστορία του τόπου μας, την ιστορία του ένδοξου πολεμικού ναυτικού μας. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επίτιμου αρχηγού στόλου αντιναβάρχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη Ανιάν στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, δόθηκε η ευκαιρία για μια συζήτηση ιστορικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας του χώρου του μουσείου. Καθώς προχωρούσαμε, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και να συζητήσουμε εκτενώς μπροστά στο νέο απόκτημα του μουσείου μας με τεράστια ιστορική και εθνική υπόσταση. Το πλοίο
που αρνήθηκε να πεθάνει, όπως πολλοί αποκάλεσαν το ετροπηλικό Αδρίας. Τα κατορθώματα του Αδρίας, του κυβερνήτου του, του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Τούμπα και του πληρώματός του, προεξάρχοντας και του πρώτου μηχανικού, αποτελούν δείγματα Ανδρείας και εθνικής υπερηφάνειας. Στη συνέχεια της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι στην Ακαδημία Αθηνών υπάρχουν κείμενα από ομιλίες του Ναυάρχου Τούμπα σχετικά με το ετροπηλικό Αδρίας, την παράδοση του Ιταλικού στόλου στους συμμάχους, καθώς και τους ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ θα ήθελα να τονίσω, ειδικά για αυτή την ομιλία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που γράφτηκε το 1979, δεν απέχει διόλου, δυστυχώς, από τη σημερινή πραγματικότητα. Ο σκοπός είναι ένας. Διαβάζοντας αυτό το κείμενο, νομίζει ότι γράφτηκε φέτος, σήμερα. Αποτελούν λοιπόν αυτές εξαιρετικά κειμήλια λόγου που πρέπει να διαβαστούν από όλους μας. Σε μικρό χρονικό διάστημα δόθηκε η άδεια παραχώρησης επανέκδοσης από την Ακαδημία Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το πολεμικό ναυτικό, η οποία μας έστειλε αυτούσια τα πρακτικά από τις αντίστοιχες ομιλίες μαζί με τους ανάλογους προλόγους. Για την καλύτερη προβολή του μοντέλου του θηλυκού ποιού, με γνώμονα τη διατήρηση και διάδοση των κατορθωμάτων του προγόνου μας, που αναμφισβήτητα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, ώστε σήμερα να ζούμε εμείς ελεύθεροι, αποφασίσαμε την έκδοση αυτούσια των συγκεκριμένων ομιλιών. Οι ομιλίες που τονίζουν το εθνικό φρόνημα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβαστούν από όλους μας σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με θέμα μνήμες υπερηφάνειας. Είμαι στα σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτούσιες αυτές τις ομιλίες όπως μας διατέθηκαν και θα διανεμηθούν σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους στο τέλος της εκδήλωσης δωρεάν. Η σημερινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και την ενεργή συμπαράσταση του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, η οποία σιδηροκανώνεται από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στον Πόρο σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πόρου, στην Ίδρα σε συνδιοργάνωση με το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήρας και θα καταλήξει στα Χανιά μας. Για το ιστορικό αυτό γεγονός, ο εξαιρετικός ομιλητής μας, αντινάβαρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, με γλαφυρό τρόπο θα αναπτύξει το θέμα μνήμες υπερηφάνειας και θα φέρει στη μνήμη μας στιγμές από το γεγονός της 28ης Οκτωβρίου του 1943 και τις τιτάνιες προσπάθειες όλου του πληρώματος με μπροστάρι τον κυβερνήτη αντιπλοίαρχο Τούμπα για να ταξιδέψουν και να οδηγήσουν το σκάφος στην Αλεξάνδρεια, στην ελευθερία. Θα μου επιτρέψετε, χωρίς να μακρηγορήσω, να αναγνώσω 2-3 αράδες από την ομιλία του κυβερνήτη στη σελίδα 57 του ένθετου. Μετά την πρόσκριση του πλοίου και προσάραξή του σε ασφαλή λιμένα, όλοι μαζί είχαν επιληφθεί του δύσκολου και ανατριχιαστικού έργου απεγκλωβισμού των τραυματιών και επεμβάσεων σε αυτούς. Το τραπέζι στο καρέ των υπαξιωματικών, ο γιατρός το είχε μετατρέψει σε χειρουργείο. Έφτασα εκεί τη στιγμή που ο Καποδίστριας, ο γιατρός, έκοβε το αριστερό χέρι επάνω από τον άγκωνα του δίωπου Παπαφρατζέσκου. Ούτε αναισθητικό, ούτε ένεση. Όλα είχαν τυναχθεί στον αέρα. Όσο φορές και να το έχω διαβάσει, δυστυχώς συγκινούμε. Αρχίζω να παρηγορώ με λίγα λόγια τον Παπαφρατζέσκο, όταν αυτός με διακόπτει και μου λέει ζωηρά: «Δεν με νοιάζει για το χέρι μου, κύριε κυβερνήτα. Τι είναι ένα χέρι για την πατρίδα?» Με βαθιά συγκίνηση εφήλισα το γενναίο αυτό παιδί. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τα παιδιά του Δίωπου Παπαφραντζέσκου, τον Ναύαρχο Ηλία Παπαφραντζέσκο και την κόρη του Μαρία. Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους βοήθησαν
με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αυτή. Ιδιαίτερα την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το πολεμικό ναυτικό στο πρόσωπο του αρχηγού Αντιναβάρχου Τσούνη, τον ευπατρίδη και συμπαραστάτη κάθε δύσκολης προσπάθειας πρόεδρο του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, κύριο Λασκαρίδη, το διευθυντή του Ιδρύματος Αντιναβάρχο Κωνσταντίνο Μαζάρα Κενιάν, καθώς και την υπηρεσία ιστορίας ναυτικού για την εξαίρετη συνεργασία. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι η εκδήλωση αυτή, καθώς και η συγκεκριμένη προσπάθεια επανέκδοσης των εξαιρετικών αυτών ομιλιών, θα μας οδηγήσει στην αναμόχλευση της μνήμης μας, θα μας φέρει πιο κοντά στη σκέψη και στο όραμα όλων αυτών που πολέμησαν με αυτή τη δύναμη και αγάπη για την πατρίδα μας και θα αποτελούν ένα άσβεστο φάρο εθνικής υπερηφάνειας. Όλοι μας, παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, θα πρέπει να μην ξεχνούμε αυτά που οι πρόγονοί μας έκαναν τόσο με πάθος και δύναμη για να γευόμαστε όλοι εμείς την πολυπόθετη ελευθερία. Κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω τα λόγια του κυβερνήτη καθώς πλησίαζαν στην Αλεξάνδρεια. Οι σκέψεις του επήγε στο περίφημο «if», το «αν» του Κίπλινγκ, που κατά σύμπτωση είχε διανύμει προ λίγων μηνών στο πλήρωμά του. «Αν μπορείς να ανταμώνεις το θρίαγο και είτε την ήττα και να φέρνεσαι πάντα στους δυο κατεργάρους αυτούς ολόιδια». Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Η παρουσία σας και μόνο μας δίνει τεράστια δύναμη και προσπάθεια που καταβάλλουμε για την προβολή της ένδοξης ιστορίας της ιστορίας του πολεμικού μας ναυτικού. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου που σήμερα είστε εδώ και μαζί θα θυμηθούμε αυτές τις στιγμές ηρωισμού και θάρρους. Για σήμερα θα ήθελα να σας πω μια μαντινάδα που έλεγε συχνά ο Ελευθέριος Βενιζέλος και έχει βαθύ νόημα και για την ημέρα αλλά και για την προσπάθεια που κάναμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Έλεγε, είχε πει λοιπόν πολλές φορές, «Αν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εστέρνει η μάντα, η μάντρα. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα». Σας ευχαριστώ πολύ. Κεντρικός ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης είναι ο εκλεκτός φίλος και επίτιμος αρχηγός του στόλου, αντινάβαρχος κύριος Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν. Τον καλούμε στο βήμα για την ομιλία του με τίτλο «Μνήμες υπερηφάνειας». Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Παλαιάς Βουλής, όπου στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ευχαριστούμε την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος για την ευγενική παραχώρηση του χώρου, που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το εξαιρετικό ομοίωμα του ιστορικού αντιτορπιλικού Αδρίας. Έχω και έναν προσωπικό λόγο να είμαι συγκινημένος από την απόψινή παρουσίαση. Σαν αντιπλήρχος, τη διετία 2002-2004 ήμουν κυβερνήτης της φρεγάτας Αδρίας F-459. Με το πλήρωμά μου, κατά τα δύο αυτά χρόνια που περάσανε, ασκηθήκαμε και επιχειρήσαμε στα ίδια νερά με τον απόδημο στόλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τον ιστορικό Αδρία, από τον Ατλαντικό μέχρι την Αραβική θάλασσα και τον Περσικό κόλπο. Στο τέλος παρέδωσα το πλοίο μου στον αντιπλοίαρχο τότε Νικόλαο Τσούνη, σημερινό αρχηγό του ναυτικού. Η ιστορία του Αδρία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι νομίζω γνωστή στους περισσότερους από εμάς εδώ απόψε. Ειδικά μάλιστα η εποπτεία που ξεκίνησε σαν σήμερα στις 22 Οκτωβρίου του 1943 με την πρόσκρουση του πλοίου σε Νάρκη είναι από τα επεισόδια που μένουν ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη. Το αντιτορπιλικό συνοδείας βασιλικό πλοίο Αδρίας με πλευρικό αριθμό L67 ναυπηγήθηκε ως αντιτορπιλικό τύπου Hunt από το 39 έως το 41 στα ναυπηγεία Vickers Armstrong της Αγγλίας και καθελκίστηκε με το όνομα HMS Border. Πριν όμως τεθεί σε ενέργεια, παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.
για να ενισχύσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό που συνέχιζε τον αγώνα εναντίον των Γερμανών στην εξορία. Το πλοίο ονομάστηκε Αδρίας και στις 20 Ιουλίου του 1942 παραλήφθηκε στο Νιου Κάσλ της Αγγλίας από τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Τούμπα. Λίγο μετά την παραλαβή του πλοίου, ενώ έπλεε με ομίχλη και με μηχανική βλάβη, προσάραξε κοντά στο Σκάπα Φλόου. Για το επεισόδιο αυτό δεν καταλογίστηκαν ευθύνες στον κυβερνήτη ούτε σε κανένα μέλος του πληρώματος. Ο Τούμπας έδειξε όμως τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Αμέσως μόλις έγινε το συμβάν, κάλεσε το πλήρωμα, τους είπε ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του και με τις κατευθύνσεις του, στη συνέχεια, έσωσε το πλοίο που με την άμποτη της Παλήριας είχε αρχίσει να παίρνει επικίνδυνη κλίση. Μάρτυρας για την ηγεσία του Τούμπα στο εφιαλτικό εκείνο περιστατικό είναι ο Πλωτάρχης Μιχόπουλος, τότε πρώτος μηχανικός του Αδρία. Το αρχείο του Πλωτάρχη Μιχόπουλου δωρήθηκε από τους απογόνους του στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας και παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού πριν από 15 ημέρες. Η επιχειρησιακή ζωή του πλοίου αρχίζει τον Ιανουάριο του 1943, οπότε έπλεψε αρχικά στον Ατλαντικό και στη συνέχεια στη Μεσόγειο, λαμβάνοντας μέρος σε συνοδείες νεοπομπών. Στις 27 Ιανουαρίου του 1943, στον Ατλαντικό, 360 μίλια βορειοδυτικά του ακροτηρίου Φινίστερε, βύθισε το γερμανικό υποβρύχιο U-553 και στις 13 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους, κατά πάσα πιθανότητα βύθισε και το υποβρύχιο U-623. Ο Αδρίας έλαβε μέρος σε συνοδείες πολλών νεοπομπών στη Μεσόγειο και στις επιχειρήσεις αποβάσεως στη Σικελία, όπου τη νύχτα της 20 προς 21 Ιουλίου του 1943, έξω από το λιμάνι της Αυγούστας, αντιμετώπισε επιτυχώς τη συντονισμένη επίθεση τριών γερμανικών τορπιλακάτων σε νυχτερινή συμπλοκή. Κατά τη συμπλοκή αυτή, όπου σκοτώθηκε και ένα μέλος του πληρώματος, ο Τούμπας έδειξε τα ηγετικά του χαρακτηριστικά στη μάχη. Ψύχρεμος και αποφασιστικός, με επιθετικό πνεύμα και σιδερένια ηγεσία του πληρώματός του. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1943, με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, ο Αδρίας συμμετείχε στη μικρή συμμαχική δύναμη στην οποία παραδόθηκε ο ιταλικός στόλος του Τάραντα. Η περηφάνεια και η αίσθηση επιβράβευσης για τις κακουχίες και κινδύνους του πληρώματος περιγράφονται με ζωντάνια από τον ίδιο τον Τούμπα σε ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών και στο βιβλίο του «Εχθρός εν όψη» που εξέδωσε το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Ο Τσέρτσιλ, παρά την αντίδραση του ναυτικού στρατηγίου του, διέταξε την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Η επιχείρηση «Accolade», όπως ονομάστηκε, ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία εξαιτίας της έλλειψης αεροπορικής υπεροχής. Όταν ο Αδρίας στις 20 Οκτωβρίου διατάχθηκε να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις, ήδη οι απώλειες σε συμμαχικά πλοία ήταν πολύ μεγάλες, μεταξύ των οποίων και το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, που στις 26 Σεπτεμβρίου είχε βυθιστεί στη Λέρο από γερμανικά αεροσκάφη. Εδώ παραθέτω αφήγηση ενός αξιωματικού του Αδρία, του υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Σωτηρίου, κατά τον απόπλου για την επιχείρηση αυτή. Ο κυβερνήτης, λέει ο Σωτηρίου, έδωσεν τις τελευταίες του οδηγίες και αποχωρών μας είπε: «Κύριοι, σας εξήγησα ότι έχουμε να αντιμετωπίσομεν εχθρικά πλοία, τορπιλακά τους, αεροπλάνα, πυροβολία και ναρκοπέδια. Ειλικρινώς λυπούμε που δεν έχω να σας προσφέρω τίποτε περισσότερον». Από αφήγηση του τότε υπαξιωματικού ραδιοεντοπιστού Δημήτρη Μαλτέζου, όπως την κατέγραψε ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Αναστάσιος Δημητρακόπουλος στο πεντάτομο έργο του «Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι πολεμιστές του ναυτικού θυμούνται», έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, διαβάζω. Τις πρώτες ώρες της 21ης Οκτωβρίου, ο Αδρίας απέπλευσε από την Αλεξάνδρεια μαζί με τα αντιτορπιλικά Jervis, Pathfinder και Herworth. Αποστολή ήταν τα δύο πρώτα πλοία να αποβιβάσουν στρατεύματα και υλικό στη Λέρο, ενώ το Herworth με τον Αδρία θα έκαναν αντιπερισπασμό στην Κάλυμνο. Πράγματι, το σχέδιο αυτό εκτελέστηκε εν μέρη τη νύχτα 21 προς 22 Οκτωβρίου. Το Herworth και ο Αδρίας κινήθηκαν στην περιοχή της Καλύμνου, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους με αποτέλεσμα να δεχθούν συνεχείς επιθέσεις από γερμανικά αεροπλάνα. Συνεχίζω την αφήγηση του Μαλτέζου.
Η νύχτα αυτή ήταν εφιαλτική. Οι Γερμανοί μας εντόπισαν και δεχθήκαμε μαζί με το Χέρουορθ μία νυχτερινή ανελαίτη πολύωρη αεροπορική προσβολή. Η νύχτα είχε γίνει μέρα από τα φωτιστικά των Γερμανών και τα δύο καράβια στριφογυρίζαμε σαν σβούρες με ταχύτητα για να αποφύγουμε τις βόμβες που έπεφταν. Έζησα την κατάσταση στη γέφυρα, καταγράφοντας στο πρόχειρο ημερολόγιο πλοίου τις κινήσεις και τα συμβαίνοντα, με όση λεπτομέρεια μπορούσα. Η τύχη θέλησε να γλιτώσουμε και με το χάραμα της 22ης Οκτωβρίου καταπλέψαμε σε έναν όρμο των μικρασιατικών ακτών, όπου ήρθαν και μας βρήκαν τα Jervis και Pathfinder. Ξεκουραστήκαμε όλη την ημέρα και το βράδυ αποπλέψαμε για να επαναλάβουμε τα ίδια. Τα δύο αγγλικά αντιτορπιλικά κατευθύνθηκαν προς Λέρο και εμείς με το Χέρουορθ προς την Κάλυμνο για να δημιουργήσουμε και πάλι αντιπερισπασμό. Ξαφνικά, ελάχιστα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, τις 22 προς 23 Οκτωβρίου, εκεί που πλέαμε ήσυχα με το πλήρωμα σε θέσεις μάχης, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε νέα αεροπορική προσβολή, το Αδρίας συγκλονίστηκε από μια τρομερή έκρηξη. Είχαμε πέσει σε νάρκη που απέκοψε ολόκληρο το προραίο μέρος του πλοίου, μέχρι ΣΥΡΙΖΑ στη γέφυρα. Σήκωσα το κεφάλι και είδα το προραίο πυροβόλο να έχει κολλήσει στη γέφυρα με τις δύο κάνες στον αέρα. Με το τράνταγμα, ο Τούμπας χτύπησε με το στήθος δυνατά στην πηξίδα και λιποθύμησε. Βρέθηκε δίπλα του ο υποκελευστής Β' Αρμενιστής Μαυρονάς, που τον άρχισε στα χαστούκια και τον συνέφερε. Στα επόμενα χρόνια, ο Τούμπας τον πείραζε, λέγοντάς του ότι είχε χαστουκίσει τον κυβερνήτη του. Για το ίδιο συμβάν, η μαρτυρία του τότε υποπλοιάρχου Παπασιφάκη είναι ανάλογη. Αποπλέψαμε γύρω στις 7 το βράδυ. Εγώ ήμουν πάλι επικεφαλής του πριμναίου πύργου, των 4 Ιντσών. Όλες οι κινήσεις γίνονταν άριστα, με ακρίβεια και προθυμία. Πλησιάζαμε στην Κάλυμνο και ο βομβαρδισμός προβλεπόταν να αρχίσει στις 10 το βράδυ. Λάβαμε από τη γέφυρα τη διαταγή «γεμίσατε». Τα κλίστρα έκλεισαν με τον χαρακτηριστικό ξερό κρότο και ετοιμαστήκαμε για το «αρχίσατε πυρ». Ξαφνικά, σχεδόν αμέσως μετά, μέσα στην απόλυτη σιγή ακούστηκε μία τρομερή έκρηξη. Η πρώτη στιγμιαία εντύπωσή μου ήταν ότι είχε βάλει το πυροβόλο μου. Ωστόσο, το ισχυρότερο τράνταγμα και ίσως τα αέρια από την έκρηξη με είχαν ρίξει στο δάπεδο του πύργου. Το ίδιο και οι γεμιστές. Πεταχτήκαμε όρθιοι και το πρώτο μέλημά μου ήταν η ετοιμότητα του πύργου μου για βολή, αδιάφορο τι ακριβώς είχε συμβεί στο πλοίο. Ευτυχώς κανείς δεν είχε τραυματιστεί. Η ατμόσφαιρα γέμισε από μια έντονη μυρουδιά καμένης σάρκας και από μπροστά ακούγονταν οι μογιές τραυματισμένων. Το πλοίο κράτησε, κόπηκε το ρεύμα και αντιληφθήκαμε το άγημα ελέγχου βλαβών να τρέχει για να αντιμετωπίσει διάφορες μικροφωτιές. Από τα τηλέφωνα δεν παίρναμε καμία απάντηση στις κλήσεις μας και εξακολουθούσαμε να αγνοούμε τι είχε συμβεί. Ωστόσο, παραμείναμε στις θέσεις μας, έτοιμοι να χειριστούμε τα πυροβόλα μας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Μουρίκης στην Πρίμνη και μου είπε ότι σε μικρή απόσταση είχε εντοπιστεί ένας μικρός στόχος που θα πρέπει να ήταν η τορπιλάκατος που μάλλον μας είχε τορπιλήσει. Το πυροβόλο μου ήταν το μόνο που είχε απομείνει από τον κύριο οπλισμό μας και ετοιμάστηκα να ρίξω εναντίον του στόχου, μόλις το έβλεπα. Εκείνη τη στιγμή πλησίαζε το Χέρουορθ, που και αυτό θα είδε το στόχο, γιατί το είδα να ορμά ξαφνικά σαν λαγωνικό και άκουσα καθαρά τα κλίστρα του να κλείνουν. Σε λίγο επέστρεψε και έμαθα ότι δεν ήταν τροπιλάκατος, αλλά το κομμάτι της πλώρης της δικής μας που βούλιαζε. Ελέχθη ότι αν του είχαμε ρίξει, θα είμαστε το πρώτο πλοίο στην ιστορία του οποίου το πριμναίο τμήμα θα είχε βάλει κατά του προραίου. Κατόπιν τούτου, το Χέρουορθ επέστρεψε και ο Κάπτεν Ντι, ο αντιπλοίαρχος Ράιτ, σήμανε στον Τούμπα ότι θα παρέβαλε στον Αδρία για να παραλάβει το πλήρωμα και στη συνέχεια θα το βύθιζε με το πυροβολικό του. Ο Τούμπας αρνήθηκε, αλλά συμφώνησε να μεταφέρει στο βρετανικό πλοίο τους τραυματίες. Έτσι, το Χέρουορθ άρχισε να μας πλησιάζει. Όλοι είχαμε στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό που βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων και με τρόμο είδαμε την τεράστια λάμψη στην πλευρά του συμμαχικού πλοίου ακολουθούμενη από ισχυρή έκρηξη. Συγχρόνως είδαμε το Χέρουορθ να τεινάζεται στον αέρα και να εξαφανίζεται, ενώ το χυμένο στη θάλασσα πετρέλαιο αναφλεγόταν. Το πλοίο μας δέχτηκε βροχή συντριμμάτων από το άτυχο πλοίο καθώς και ανθρώπινα μέλη.
Επιμέρους εξιστορήσεις των πολεμιστών που έζησαν το συμβάν αυτό, όπως και όσων ακολούθησαν, έχουν διασωθεί πολλές και συγκροτούν έναν καμβά επαγγελματισμού, αυτοθυσίας, πατριωτισμού και γιατί να μην το πούμε, ηρωισμού. Όπως είναι φυσικό, οι αφηγήσεις των αυτοκτών μαρτύρων, αν και δεν ταυτίζονται σε όλες τις λεπτομέρειες, δεν παρουσιάζουν όμως ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους. Τα γεγονότα πάντως εξελίχθηκαν στη συνέχεια ως εξής. Το Χόρουαρθ, στην προσπάθειά του να πλεύσει προς βοήθεια του Αδρία, προσέκρουσε και αυτό σε νάρκη και βυθίστηκε, παίρνοντας μαζί του στο βυθό 143 άνδρες. Ο Αδρίας, παρά τις ζημιές, κατόρθωσε και έφτασε στην κοντινή τουρκική ακτή του Γκιουμουσλούκ, την αρχαία Μίνδο. Οι απώλειές του ήταν 21 νεκροί και 30 τραυματίες. Έπειτα από εντατική εργασία 40 ημερών για στοιχειώδεις επισκευές, το πλήρωμα κατάφερε να στεγανοποιήσει το σκάφος και απέπλευσε την 1η Δεκεμβρίου του 1943. Χωρίς την πλώρη του, ύστερα από αγωνιό διπλού 500 μιλίων, κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια στις 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, όπου του επιφυλάχθηκε ενθουσιώδης τιμητική υποδοχή από τον Αγγλικό στόλο και τα άλλα συμμαχικά πλοία. Αυτό το κατόρθωμα αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ηγεσίας του κυβερνήτη και τόλμης και αυτοθυσίας του πληρώματος. Όμως τι απέγινε το πλοίο μετά από την επιστροφή του στην Αλεξάνδρεια? Ο Αδρίας τέθηκε σε ακινησία και του έγινε πρόχειρη επισκευή της πλώρης. Με την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του επομένου έτους, έπλευσε και αυτός στην Ελλάδα μαζί με τα άλλα πλοία του στόλου. Η πλήρης επισκευή του, λόγω του τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου, δεν έγινε ποτέ. Και το 1945 ο ένδοξος Αδρίας διαγράφηκε από το ελληνικό ναυτικό, επιστράφη στο βρετανικό ναυτικό, από το οποίο και διαλύθηκε. Ο Ιωάννης Τούμπας συνέχισε τη σταδιοδρομία του στο πολεμικό ναυτικό και παραιτήθηκε από αρχηγός του στόλου το 1953. Ακολούθησε σταδιοδρομία ως βουλευτής και υπουργός μέχρι το 1977. Το 1979 εξελέγει ακαδημαϊκός και το 1995 έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών. Από τη ζωή και δράση του Ιωάννη Τούμπα, όπως και από τη δράση του αντιτορπιλικού Αδρίας, μία περιπέτεια είναι βέβαιο ότι θα αναδεικνύεται εσαΐ, συγκινώντας τη συλλογική μνήμη. Πρόκειται για την καταπληκτική εποπία που ακολούθησε την πρόσκρουση του πλοίου Σενάρκη ανοιχτά από την Κάλυμνο, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στις 22 Οκτωβρίου του 1943. Είναι μία όμορφη εξιστόρηση, που όμως κρύβει μέσα της τη βία και το θάνατο του πολέμου. Αυτή την εποπία ζωντανεύει το ομοίωμα του Αδρία, εξαιρετικά ναυπηγημένο από τον αντιπλοίαρχο Στέλιο Φαλιέρο και την ομάδα του. Ευχαριστώ. Εξοχότατε, θα μας επιτρέψετε στην τιμητική αυτή βραδιά που είσαστε κοντά μας να σας προσφέρουμε ένα αναμνηστικό και να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας που είσαστε κοντά μας. Κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, το αντιτορπιλικό Αδρίας, ο αβήθιστος Αδρίας, συμβολίζει και θα συμβολίζει στο διηνεκές, το αδάμαστο φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Το αδάμαστο φρόνημα του πολεμικού μας ναυτικού, επέκεινα δε το αδάμαστο φρόνημα του λαού και του έθνους των Ελλήνων. Το φρόνημα εκείνο με το οποίο εμείς, οι Έλληνες, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιζόμαστε πάντοτε τα εθνικά μας θέματα, τα εθνικά μας δίκαια, αλλά μαζί με αυτά την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομιμότητα. Και αυτό θα το πράττουμε πάντοτε και μόνοι και μετά πολλών. Στέκομαι σε αυτή τη φράση. Και λέω και μόνοι,
Γιατί έχουμε αποδείξει και θα το αποδεικνύουμε πάντοτε ότι μπορούμε να το πράξουμε όταν χρειάζεται και μόνοι. Γιατί όπως είναι γνωστό για μας τους Έλληνες, το φρόνημα δεν μετριέται με την έκταση του εδάφους, ούτε με τον αριθμό του πληθυσμού. Μετριέται με την ψυχή. Και η ψυχή των Ελλήνων μετριέται με την έκταση της απέραντης ιστορίας τους και βεβαίως με το απέραντο γαλάζιο του ουρανού μας και της θάλασσάς μας. Της θάλασσας που τόσο τίμησε ο Αδρίας και το πλήρωμά του, προσφέροντάς μας ένα απαράμιλο παράδειγμα εκπλήρωσης εθνικού χρέους. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αποχαιρετώντας τον εξοχότατο κύριο Πρόεδρο, θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ να παραμείνετε στις θέσεις σας. Θα γίνουν και κάποιες άλλες απονομές αναμνηστικών. Και μετά, για όλους, το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης θα προσφέρει ένα κέρασμα για την απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Και βέβαια θα πάρετε όλοι το βιβλίο με τις ομιλίες του Ναυάρχου Τούμπα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Thank you.
Ελλάδα. Καμία θυμόστε πάντα. Φιλασκαρίδης. Λιγανδάκης. Ποιο είναι. Λιγανδάκης. Όχι. Και στον Στεφανής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή βραδιά και στην έξοδο υπάρχουν τα βιβλία αυτά που με τις ομιλίες του Ναυάρχου και θα είναι χαρά μας να πάρετε αυτά τα βιβλία και να σε ένα ελεύθερο χρόνο τα διαβάσετε. Κύριε Στεφανή, συγγνώμη δεν σας δώσαμε το δικό σας. Κύριε Υπουργέ Απόδημου Ελληνισμού, εμείς σας δώσαμε το δικό σας, νομίζω λίγο πιο νωρίς, γιατί για μας η θέση του Αποδήμων Ελλήνων δεν φτάνει που είσαστε πατριώτης μας, αλλά είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντική και μακάρι να έχει ένα σύντομο αίσιο τέλος και να έρθετε όλοι εσείς, να έρθουν όλοι αυτοί κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά και ξέρετε τα συναισθήματά μας απέναντί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είσαστε κοντά μας και ευελπιστούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.